Προκειμένου όμως να προασπίσουμε την προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας και να διαφυλάξουμε το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα, είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε δύο επιπλέον μέτρα. Μέτρα που ουσιαστικά απαντούν στην πρόθεση και ανευθυνότητα του ενός στους 10 που δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ως εκ τούτου, από το Μεγάλο Σάββατο 18 Απριλίου στις 9 το βράδυ και ως τη Δευτέρα του Πάσχα στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή Δευτέρα προς Τρίτη, επεκτείνουμε σε όλη τη χώρα το μέτρο του διπλασιασμού του προστίμου στα 300 ευρώ και αφαίρεση των πινακίδων για άσκοπη μετακίνηση. Ταυτόχρονα, για το ίδιο διάστημα, η κατεξαίρεση μετακίνηση για παροχή βοηθείας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, ο κωδικός Β4, θα ελέγχεται σαρωτικά, ενδελεχώς και επιμελώς από τα όργανα ελέγχου σε όλη τη χώρα, σε σχέση με το σημείο αναχώρησης και τον προορισμό, και θα μπορεί να γίνεται μόνο με αποκλειστικά μέχρι 2 άτομα κατά όχημα. Καταχρηστική και παραπιστική χρήση της περίπτωσης Β4 συνεπάγεται 300 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων για τον οδηγό και 150 ευρώ πρόστιμο στο συνοδηγό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που τηρεί τα μέτρα να υφίσταται τις συνέπειες κάποιων λίγων που, δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά, θεωρώντας ότι οι περιορισμοί ισχύουν για τους άλλους, αλλά αυτοί εξαιρούνται, να υπονομεύουν τη συλλογική προσπάθεια και να θέτουν σε κίνδυνο συμπολίτες μας, ειδικά τους ηλικιωμένους. Βρισκόμαστε στο πλέον κρίσιμο σημείο της προσπάθειας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης των όσων έχουν καταφέρει οι συμπολίτες μας που εδώ και εβδομάδες, με περισσή αυταπάρνηση και ψηλότατο αίσθημα ευθύνης, τηρούν τα μέτρα. Επίσης, θα ήθελα στο σημείο αυτό να θυμίσω ξανά ότι οι λειτουργίες αυτές τις μέρες θα συνεχίσουν να γίνονται δίχως την παρουσία πιστών. Θα προσευχηθούμε στο σπίτι μας, όπως άλλωστε έχει συστήσει με μεγάλη ευθύνη ο Μακαριότητος Αρχιεπίσκοπος αλλά και η Ιερά Σύνοδος. Αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, δεν θα πάμε στην περιφορά του επιταφείου, δεν θα ανάψουμε το καντιλάκι ή ένα κερί στους αγαπημένους μας που έφυγαν, αφού τα κημητήρια θα είναι κλειστά. Θα τους τιμήσουμε με τις σκέψεις μας, τις προσευχές μας και την αγάπη μας. Είναι αυτό άλλωστε που θα ήθελαν και εκείνοι. Έχουμε κλειστεί μέσα, να πούμε, είμαστε νομοταγείς και τώρα. Πού πηγαίνετε? Στο Λαγονίσι. Στο Λαγονίσι, σε μια οικοδομή που έχουμε και σε εξέλιξη και πρέπει να πάμε να πληρώσουμε αναγκαστικά. Θα υποβάλλετε την ένσταση όπως δικαιούστε από τον νόμο και θα σας απαντήσουμε. Εντάξει, προς το παρόν θα βεβαιωθεί η παράβαση. Το τζιν πηγαίνατε για άθληση? Ορίστε. Για άθληση με το τζιν πηγαίνατε? Ναι, γιατί πειράζεσαι όπως θα πάω, περπάτησα. Σας το λέω πολύ ευγενικά και πολύ ευγενικά σας το λέω, δηλαδή τι όταν σου είπα. Πηγαίνουμε για μία άθληση, πηγαίνουμε με φόρμες. Προσδιοριστή παράβαση. Γιατί οφείλετε να έχετε μαζί σας και εσείς, το κάθε άτομο πρέπει να έχει ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση. Πώς θα βλέπετε όλα αυτά τα μέτρα? Δύσκολα, άμα σε έχουν στριμωγμένο, δύσκολα. Είστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που βγαίνετε από το σπίτι σας να τα φέρετε αυτά τα έγγραφα μαζί σας. Ναι, θα σας βεβαιωθεί παράβαση γιατί θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας. Απλά πρέπει να έχετε και το έγγραφο αυτό. Ναι, το έγγραφο, παιδιά. Να βγούμε από αυτή την παλιοκατάσταση. Μόνο υπομονή, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να κάνετε καινούργια, κανονικά. Τώρα αυτό δεν είναι λόγος μετακίνησης. Δεν είναι βεβαίως που πρέπει να έχετε. Όχι, τι έπαθα. Ναι. Επί της λεωφόρου Αμαλίας με τη Φιλελλήνων, αστυνομικοί ελέγχουν μέχρι και τους επιβάτες των λεωφορείων. Το δουλευόμαστε δεν είναι έκφραση, δηλαδή πείτε. Το δουλευόμαστε. Το αφήνωσε τη μεγαλώσω τα κόμμας. Ωραία, ωραία. Θα παραλάβετε την κλίση σας. Μόνο χθες...